Με τον δικό τους τρόπο, κυρίες και κύριοι, αποχαιρέτησαν τον Τζιμάκο, φίλοι και συνάδελφοι, μιλώντας στο Θάνο Κνονόπουλο. Το πειρακτήρι της ελληνικής μουσικής άφησε ανεξίτηλα τα σημάδια του. 15.000 και μία στραβάδια απολύομαι. Το χειροκρότημα, η επιβράβευση κάθε καλλιτέχνη. Και για τον Τζίμι Πανούση, το χειροκρότημα ήταν συνεχόμενο. Σε κάθε του εμφάνιση, σε κάθε λέξη σάτυρας και σε κάθε στίχο τραγουδιού. Το κοινό γελούσε, διασκέδαζε, απολάμβανε έναν διαφορετικού είδους καλλιτέχνη. Με απεριόριστο χιούμορ, επαναστατικός. Τίποτα. Καλό ταξίδι, Τζίμι, στη γειτονιά των Αγγέλων. Είμαι σε μια γλάστρα, στο σαλόνι, άντε το ταβάνι, με πλακώνει. Ποτέ δεν είχε κείμενα. Κάθε το εμφάνιση στη σκηνή είχε τον αυθορμητισμό της. Δίνω λέει στην καλοσύνη, μη μου ανάβεις αυτά τα δυνατά φώτα, γιατί μαυρίζω. Και το χειμώνα το μαύρισμα είναι επικίνδυνο. Θα το κάνουν τεκμήριο τα μουρούνια. Έφυγε ένας νέος άνθρωπος, φίλος και ένας σημαντικός καλλιτέχνης. Καλό ταξίδι, ρε Τζιμάκο. Ο Τζίμις Πανούσης, όπως έλεγε, γεννήθηκε για να είναι καλλιτέχνης, αλλά έγινε καλλιτέχνης για βιοποριστικούς λόγους. Έφυγε δηλαδή ένας δικός μας άνθρωπος και ένας δικός μου φίλος. Ο Τζιμάκος ήταν αγαπησιάρικο παιδί. Και τουλάχιστον μας άφησε πίσω μια προτροπή που δεν έχουμε ακούσει ποτέ από δημόσιο πρόσωπο. Γιατί χανόμαστε. Γεια σου, Τζιμάκο. Ο λάκκος με τα αστεία που σκάβω από παιδί. Η τέλεια ληστεία που έχω σκαρφιστεί. Και αν η τελευταία του παράσταση διακόπηκε απότομα, καθώς έπρεπε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, το χειροκρότημα του κόσμου ήταν αυτό που του έδωσε τη δύναμη για να παλέψει, να βρεθεί και πάλι μπροστά τους. Αντιμετώπιζε και ο ίδιος τα προβλήματα που είχε υγείας, έτσι, με χιούμορ. Έχω μια αίσθηση ότι μας βλέπει και γελάει. Ο Τζίμις Πανούσης, μετά την περιπέτεια της υγείας του, προγραμμάτιζε να εμφανιστεί ξανά στο κοινό του στις αρχές Μαρτίου. Επηρέασε αρκετά και ήταν ένας δυνατός καλλιτέχνης. Θεωρώ ότι ήταν μια πολύ σημαντική προσωπικότητα στην ελληνική σκηνή. Σπιτόγατος στην προσωπική του ζωή, διακριτικός και ευγενικός, με μια απίστευτη συστολή. Συσσωροπούσε με γνώμονα την ανθρωπιά. Πολεμούσε συνεχώς το άδικο. Ρόλος αντίθετος με τον Τζίμι Πανούση επί σκηνής. Με έχουνε φλωμώσει, ζήσανε οκτώνα. Για να μην μιλάω, να μην έχω στόμα, όπα. Και τώρα ήρθε η ώρα για το αντίο. Το αντίο στον αιώνιο χίπι. Όταν είσαι αληθινός και το καταλαβαίνει ο κόσμος, η αγάπη αυτή του κόσμου είναι πραγματικά αυτό που μου αρέσει σε αυτή τη δουλειά.